Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Να ξεκινήσουμε από το πιο φρέσκο για μας από τη συνάντηση για Γεραπετρίτη Φιντάν και τα όσα είπαν μετά στις δηλώσεις τους. Θέλω ένα αρχικό σας σχόλιο, πώς τα ακούσατε? Ναι, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν δοθεί σημάδια του τι ακριβώς συζητείται και πού το πάει κάθε πλευρά. Εννοώ πού είναι διατεθειμένη κάθε πλευρά να υποχωρήσει. Γιατί όπως λένε όλοι, του Πρωθυπουργού μας συμπεριλαμβανομένου, σε μία διαπραγμάτευση υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Μόνο που, κύριε Φιλιππακόπουλε, εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Ότι η Τουρκία έχει μόνο διεκδικήσεις και εμείς δεν έχουμε καμία διεκδίκηση. Εάν η Τουρκία υποχωρήσει, θα υποχωρήσει από παράνομες διεκδικήσεις. Δηλαδή από 10 διεκδικήσεις που έχει, μπορεί να κάνει υποχώρηση στις 3, στις 4 και τις 5 και να ισχυριστεί ότι εγώ έκανα υποχώρηση σε παράνομες διεκδικήσεις. Η Ελλάδα μπορεί να μας πει κανείς σε τι ακριβώς θα υποχωρήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα δεν έχουμε σημάδια. Απλά αυτό που, που έχω να παρατηρήσω είναι καταρχάς ότι θα έχουμε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου ξανά συνομιλίες και ότι ο Τούρκος Υπουργός, θα πω τη λέξη, ναι, με έχει το θράσος να μιλάει για ομογενείς στην Ελλάδα. Δηλαδή επεξέτεινε το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και το έκανε ζήτημα ομογενών. Ομογενών, δεν είπε τουρκική μειονότητα, είπε ομογενείς. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Όχι, Αχμέτ Αχμετάκης, να το πω και λέω, λέω πώς το είπε γι' αυτό, επειδή το είπατε. Ναι, ναι, αναφερόμενος προφανώς σε αρκετά μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων που κατοικούν, ίσως και Τούρκων πολιτών που κατοικούν με διάφορα καθεστώτα στην Θεσσαλονίκη και φυσικά στη μουσουλμανική μειονότητα που υπάρχει στην, ή τέλος πάντων κοινότητα, όχι μειονότητα, που υπάρχει στην Κό και στην Ρόδο. Οπότε αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις. Δεν υπάρχει να παρατηρήσει κανείς τίποτα, γιατί δεν υπόθηκε και τίποτα και από τις δύο πλευρές. Απλά ότι θα τα ξαναπούν στις... Θα τα ξαναπούμε, ναι, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε όμως να τα επισημάνουμε. Όπως Γεραπετρίτης, εμείς αναγνωρίζουμε ένα θέμα. Φιντάν, εμείς δεν αναγνωρίζουμε μόνο ένα θέμα. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και για Κυπριακό, διζωνική ομοσπονδία, δεν προχωράει αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο, λέει ο Φιντάν. Δηλαδή κάποιες πάγιες θέσεις ακούστηκαν. Αυτά ακούστηκαν, τα είδαμε και στις συνεντεύξεις των δύο. Ναι, χτες, τις χθεσινές συνεντεύξεις. Ναι. Δηλαδή ο Φιντάν είπε ότι μα δεν είναι δυνατόν να πάμε μόνο με ένα θέμα, διότι όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα. Η γνωστή ολιστική προσέγγιση της Τουρκίας. Όλα στο τραπέζι. Η συνολική προσέγγιση. Τώρα ακούστε, σε σχέση με το Κυπριακό. Επειδή ίσως και δεν χρειάζεται να το λέμε κιόλας, επειδή παρακολουθώ το θέμα σχεδόν 34 χρόνια σε καθημερινή βάση και έχω τη δυνατότητα να διαβάζω τι λένε οι Τούρκοι σε κάθε είδους έγγραφο. Οι Τούρκοι λοιπόν θεωρούν ότι η Κρήτη με κάποιες τέτοιες διαδικασίες όπως αυτές που θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε στην Κύπρο έγινε ελληνική και λένε δεν θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Και εδώ τι συμβαίνει, δώστε μόνο ένα λεπτό, ενάμιση να το εξηγήσω. Η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαμε μαζί στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το ΝΑΤΟ ήταν ανώδυνο για την Τουρκία. Το μόνο που ζήτησε το ΝΑΤΟ είναι να επιτραπεί η λειτουργία και άλλων κομμάτων, γιατί μέχρι τότε ήταν μονοκομματικό το σύστημα, απαγορευόταν η λειτουργία άλλων κομμάτων, επέτρεψαν τη λειτουργία άλλων κομμάτων. Πήρε ο Μεντερές στην κυβέρνηση, τον κρέμασαν οι στρατιωτικοί και στη συνέχεια η Ελλάδα υπέβαλε τον Ιούνιο του 1962, αν δεν κάνω λάθος, αίτηση σύνδεσης με την ΕΟΚ και η Τουρκία ένα μήνα μετά έκανε και αυτή. Το 1975 κάναμε εμείς αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε, και τότε ο Ντεμιρέλ θέλησε να ακολουθήσει και αυτός και οι στρατηγοί είπαν εάν κάνεις ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή υπάρχουν κριτήρια, θα μας υποχρεώσουν να αναγνωρίσουμε δικαιώματα μειονοτήτων, δηλαδή κουρδική μειονότητα. Και έτσι η Τουρκία άργησε και υπέβαλε 11 χρόνια μετά ο Τουρκού Τεζάλ, ο οποίος ίσως την πλήρωσε και γι' αυτό, γιατί μετά από 3 χρόνια, το 1993 νομίζω, πέθανε με έναν ύποπτο θάνατο. Λοιπόν, κύριε Φιλιππακόπουλε, η Ελλάδα
είχε μια τεράστια επιτυχία το 1995. Δηλαδή, ήρε το βέτο για την Τελωνιακή Ένωση Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και εξασφάλισε από την Τανσού Τσιλέρ, τότε πρωθυπουργό, την υπόσχεση, τη δέσμευση ότι δεν θα παρεμποδίσει την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρη ένταξη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2004. Στην τουρκική στρατιωτική και πολιτική γραφειοκρατία επικρατεί η εξής άποψη, ότι η Ελλάδα με την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα να λαμβάνει αποφάσεις σε ένα τραπέζι εναντίον της Τουρκίας, στο οποίο τραπέζι δεν κάθεται η Τουρκία για να το αποτρέψει. Και αυτή η διαπίστωση επιδεινώθηκε η θέση της Τουρκίας με την ένταξη και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έκτοτε η Τουρκία προσπαθεί να αποφύγει την δυσσονική δικοινοτική ομοσπονδία που ήταν δική της επιδίωξη. Γιατί θέλει να πετύχει τα δύο κράτη για να αποφύγει, εάν μπει ως ομοσπονδία το όλο το νησί, αν έχουμε λύσει ομοσπονδίες και μπει όλο το νησί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φοβάται η Τουρκία ότι σταδιακά θα αφομοιωθούν οι Τουρκοκύπροι που κατοικούν στα κατεχόμενα και θα γίνει πλέον ξανά ελληνικό το νησί. Τι θέλω να πω, ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη θέση της πολιτικής των δύο κρατών. Άρα θα μείνει εκεί με πολιτική δύο κρατών. Και εδώ ξέρετε, συναντηθήκαμε με τον κύριο Φιντάν δύο μέρες μετά τη σύσκεψη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, όπου είχαν το θράσος οι Τούρκοι και τα υπόλοιπα κράτη να δεχθούν το ψευδοκράτος ως χώρα παρατηρητή, που μιλάμε σε μισή αναγνώριση. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε σε έναν ελληνοτουρκικό διάλογο, στην ουσία θυσιάζοντας για άλλη μία φορά την Κύπρο. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει δόση υπερβολής σε αυτό. Η Κύπρος με τη στάση που κρατάμε, η Κύπρος θα διχοτομηθεί οριστικά, αφού πλέον δεν ασκούμε τα δικαιώματα που έχουμε τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πούμε, για να γίνει οποιοδήποτε βήμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναγνωρίσει η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως υπάρχει δέσμευση με την αντιδήλωση του 2005, και μετά να αρχίσουν να γίνονται τα βήματα. Όσο δεν γίνεται αυτό, όσο δεν ασκούμε τα δικαιώματα του βέτο, Λευκωσία και Αθήνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουναντίον δηλώνει σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, είμαστε υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να βάζουμε προϋποθέσεις. Αντιλαμβάνεστε, όπως οι Χουντέοι θυσίασαν την Κύπρο με το προδοτικό πρασιβόπημα, έτσι τώρα και η Δημοκρατία στην ουσία θυσιάζει την Κύπρο, υποτίθεται για να λυθούν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Θα το δούμε και αυτό. Θέλω σας παρακαλώ ένα σχόλιο σας για μια φωτογραφία που είδαμε χθες στο περιθώριο της Συνόδου στη Βουδαπέστη. Θα την έχετε δει προφανώς τη φωτογραφία αυτή. Όπου είναι Ερντογάν, Μητσοτάκης, Ράμα, Χριστοδουλίδης. Ακούστε, αν ήμουνα ένας τρίτος παρατηρητής και κάποια στιγμή ερχόταν ένας Έλληνας αξιωματούχος, πολιτικός αξιωματούχος, να μου παραπονηθεί για την επιθετικότητα της Τουρκίας ή και για τις αθλειότητες που εκτόξευσε, που ξεστόμησε ο Ράμα για το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, θα έλεγα ότι δεν έχεις δικαίωμα να παραπονείσαι. Αν ήμουν Ευρωπαίος, για παράδειγμα, αν κάποια στιγμή. Διότι σας βλέπω ότι μια χαρά τα πάτε, ελληνοτουρκικό διάλογο έχετε, παρακάθεστε δίπλα στο Ράμα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή την εικόνα δίνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην εκλογή Τραμπ και θέλω να σας ρωτήσω, η επόμενη μέρα με Τραμπ, για την Ευρώπη, για τους δύο πολέμους, για την οικονομία, ποια θα είναι? Εδώ, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Ο ίδιος ο Τραμπ, προεκλογικά, λίγο πριν τις εκλογές, είπε ότι εγώ έδωσα όπλα στην Ουκρανία και ότι αυτό που συνέβη στην Ουκρανία μπορεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης του 2014, δηλαδή του Ομπάμα, να άρχισε ο εξοπλισμός, η εκπαίδευση και η χρηματοδότηση των
νεοναζί στην Ουκρανία, δεν είναι όλοι, αλλά οι ομάδες νεοναζί ναι. χρησιμοποιήθηκαν και στο Μαϊντάν και στη συνέχεια για να μην ισχύσουν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Άρα ο Τραμπ είχε εμπλοκή στη διαδικασία που οδήγησε στην εισβολή. Τώρα όμως η εκτίμησή μου είναι, επειδή είδε ότι το σχέδιο εκείνο δεν προχωράει στο πεδίο, είχαν κάποιο σχέδιο το οποίο δεν προχωράει στο πεδίο, σε επιχειρησιακό επίπεδο δηλαδή δεν πέτυχαν τα σχέδια της Ουάσιγκτον, τώρα λέει εγώ αυτό το πόλεμο το σταματήσω διότι πλέον έχει κακοφορμήσει, δεν πάει πουθενά. Εκεί πιστεύω λοιπόν, ακριβώς επειδή οδηγείται σε επιχειρησιακό, άρα και σε πολιτικό αδιέξοδο το θέμα, πιστεύω όντως ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις για την εκτόνωση της κατάστασης, ίσως και για το τέλος του πολέμου. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, αν και ο ίδιος δήλωσε δύο μέρες πριν τις εκλογές ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου μέχρι να καθίσει στη θέση του Προέδρου να τελειώνει τον πόλεμο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, στο πεδίο είναι ίσως ανέφικτο, όμως γνωρίζουμε, και αυτό ο κάθε ένας τηλεθεατής μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο, σχέδια επέμβασης του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα οποία επεξεργάστηκε ο Νετανιάχου όσο ο Τραμπ ήταν πρόεδρος, σε συνεννόηση δηλαδή. Ναι. Άρα να αφήσουμε μία πιθανότητα, καθότι προχθές όταν απάντησε στις 26 Οκτωβρίου το Ισραήλ στο χτύπημα της 1ης Οκτωβρίου της Τεχεράνης του Ιράν, ενώ ο Μπάιντεν έβαλε κόκκινες γραμμές και ζήτησε να χτυπηθούν μόνο στρατιωτικοί στόχοι, ο Τραμπ ήταν αυτός που είπε κάνε ό,τι θέλεις, χτύπα και πυρηνικούς στόχους. Άρα να αφήσουμε μια πιθανότητα να συνεργαστεί ο Τραμπ ή τέλος πάντων να συνενέσει στο να χτυπηθούν μέχρι να καθίσει στην καρέκλα του Προέδρου οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γιατί με βάση αυτά που διαβάζουμε ίσως να είναι και η τελευταία ευκαιρία για το Ισραήλ, καθότι το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Άρα για τον έναν πόλεμο ναι, πιστεύω ότι είναι, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ευίωνες τις πιθανότητες. Αλλά για τον άλλον όχι, και μπορεί να δούμε και πιο άγρια πράγματα. Για τον άλλο πιθανό να δούμε και αυτό το ενδεχόμενο που σας είπα. Μάλιστα. Τώρα, για την Ευρώπη θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό και για το ΝΑΤΟ, τις αμυντικές δαπάνες και τους δασμούς. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κύριε Φιλιππακόπουλε, για την Ευρώπη, η Ευρώπη αυτοκτόνησε στην ουσία. Ίσως είναι πολύ αργά. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, για την Ευρώπη είναι πολύ αργά, με δεδομένο ότι η Γερμανία είναι η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης. Ήδη η Volkswagen κλείνει 3 εργοστάσια, η Audi κλείνει ένα τεράστιο εργοστάσιο στις Βρυξέλλες, από ό,τι διαβάζω. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, ίσως και εκατοντάδες, να μείνουν χωρίς δουλειά. Αυτά λοιπόν έγιναν και για άλλους λόγους, δηλαδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας, αλλά αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, ενώ είχαμε φθηνό φυσικό αέριο, επιλέξαμε πριν τον πόλεμο. Η δολιοφθορά στους Nord Stream είχε ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο πριν τον πόλεμο και η πίεση στη Γερμανία. Τώρα, το γεγονός ότι εμείς δεν παίρνουμε μεν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία μπορεί το πουλάει αλλού. Άρα δεν τις έχουμε κάνει ζημιά. Δεν ασκούμε πίεση με τις κυρώσεις στη Ρωσία. Η οικονομία της Ρωσίας έχει γίνει πιο ισχυρή. Συγγνώμη, τι κάναμε? Πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Αυτοκτόνησε η Ευρώπη, αυτοκτόνησε και η Γερμανία. Και αν επιβληθούν οι δασμοί 100% τα ευρωπαϊκά προϊόντα, αυτό συνιστά μία ζημιά 100 δισεκατομμύρια δολαρίων για τη Γερμανία, νομίζω, ευρώ, ετησίως. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επιτείνει την κατάσταση. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ έχει μία εσφαλμένη άποψη για την ύπαρξη και το ρόλο και την αποστολή του ΝΑΤΟ, και εννοώ εσφαλμένη με βάση αυτά που γνωρίζαμε ότι πίστευαν οι Αμερικανοί. Το ΝΑΤΟ δεν ιδρύθηκε για την άμυνα της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε για να προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από απειλές που έρχονται από τον Ατλαντικό. Δεδομένου ότι τέτοιες απειλές δέχθηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Υπό το πρίσμα λοιπόν εκείνων των απειλών,
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλησαν να κάνουν το ΝΑΤΟ για να σταματάει η απειλή στην Ευρώπη. Άρα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι αλήθεια αυτό, κάνουν περισσότερες περισσότερες πιστώσεις διαθέτουν για την άμυνα, για το ΝΑΤΟ και μάλιστα με στρατεύματα που διατηρούν στην Ευρώπη, αυτό δεν το κάνουν για την άμυνα της Ευρώπης, το κάνουν για τη δική τους άμυνα. Ο Τραμπ λοιπόν βλέπει, όχι γεωπολιτικά, βλέπει επιχειρηματικά το ζήτημα αυτό και σου λέει, αφού έχω 45.000 εγώ στρατιώτες στη Γερμανία, ας πληρώνει η Γερμανία για την παραμονή τους εκεί. Αυτό είναι το... Μάλιστα. Χοντρικός η άποψη που έχει για το ΝΑΤΟ. Οπότε, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μειώσουν τη συνεισφορά τους σε οικονομικό επίπεδο στο ΝΑΤΟ, τότε αυτή θα πέσει στις πλάτες της Ευρώπης. Και προσέξτε, μέχρι το 2008, στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, όπου ο Καραμανλής είπε το όχι για τα Σκόπια, ήταν παρόν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Πούτιν. Δηλαδή, εχθρό κάναμε τη Ρωσία με τις ενέργειες που ξεκίνησαν το 2014 στην Ουκρανία. Μάλιστα. Για ποιο λόγο απειλείται η Ευρώπη και θα πρέπει να super duper εξοπλιστεί? Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η απειλή? Πού απειλείται η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία? Ακούστε, υπάρχουν ζητήματα στις χώρες της Βαλτικής Ήσουσης και στη Φιλανδία. Μέχρι εκεί. Η μόνη χώρα που απειλείται πραγματικά στο ΝΑΤΟ είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό το ζήτημα, επειδή απειλείται από μια ανατολική χώρα, όλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα του υπερεξοπλισμού του ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν εν μέρει υπαρκτοί ακόμα και κίνδυνες απειλές, υπαρκτές εν μέρει υπαρκτές και κύβδηλες απειλές, για να εξυπηρετηθούν και τα συμφέροντα του στρατιωτικο-βιομηχανικού κατεστημένου, κυρίως στις ΗΠΑ. Αν δούμε τι αγοράζει κάθε ευρωπαϊκή χώρα σε επίπεδο εξοπλισμών, τότε θα καταλάβουμε ίσως και την αιτία που λένε αυξήστε στο 2% ή στο 3% τις αμυντικές δαπάνες. Κύριε Καλαντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.